Τα 110 εκατομμύρια ευρώ αγγίζουν οι οφειλές των κριτικών στη ΔΕΗ σε σύνολο 1,3 εκατομμυρίων που είναι τα χρέη στη ΔΕΗ. Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης από τα Χανιά, οι οφειλέτες είναι κυρίως επιχειρηματίες, ενώ τα απλά νοικοκυριά προσπαθούν από το υστέρημά τους να ανταπεξέλθουν στους λογαριασμούς. Ευτυχώς που υπάρχει η Ρόδος και έτσι δεν είμαστε πρώτοι εμείς στα χρέη προς τη ΔΕΗ. Ξέρετε ποια είναι η διαπίστωση. Διαπίστωση στην Κρήτη, η οποία χρώσταγε στη ΔΕΗ 110 εκατομμύρια περίπου, είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία ανήκει στους μεγάλους καταναλωτές. Οι μικροί καταναλωτές είναι συνεπείς. Λίγο πολύ ξέρει ο άλλος από το υστέρημά του, είτε είναι συνταξιούχος είτε είναι αγρότης, πάει και πληρώνει τον λογαριασμό του. Έχει σταθεροποιηθεί το χρέος, τα οφειλόμενα, μπορώ να πω έχουμε και μια μείωση. Εκείνο το οποίο έχουμε πετύχει είναι να μην δημιουργούνται καινούργιοι οφειλέτες. Παράλληλα, ο κύριος Παναγιωτάκης στάθηκε στο φαινόμενο της ρευματοκλοπής που ανθεί στα χρόνια της κρίσης, τονίζοντας ότι οι κυρώσεις είναι πολύ αυστηρές και αργά ή γρήγορα όσοι πειράζουν τους μετρητές τους θα εντοπιστούν από το ΔΔΕ. Εγώ το παρομοιάζω και το συγκρίνω με το λαθρεμπόριο των καυσίμων. Μάλιστα είναι κάτι χειρότερο, γιατί το λαθρεμπόριο των καυσίμων αφορά κάποια κυκλώματα. Ενώ οι ρευματοκλοπές έχουν μπει μέσα στον κοινωνικό ιστό και βλέπεις επαγγελματίες, βλέπεις εύπορους ανθρώπους, οι οποίοι επιδίδονται είτε επειδή κάποιοι τους παγιδεύουν και τους λένε ότι θα σου φτιάξω εγώ το ρολόι και θα πληρώνεις λιγότερο, είτε εν πάση περιπτώσει συνειδητά και οι ίδιοι και ρευματοκλέβουν. Φαινόμενο δεν ξέρω αν θα εξαλειφθεί βέβαια. Πάντως η πιο ριζική του αντιμετώπιση θα γίνει όταν επιτέλους θα μπουν οι έξυπνοι μετρητές, οι ηλεκτρονικοί μετρητές και θα γίνεται η διαχείριση των καταναλωτών εξ αποστάσεως, όπως γίνεται και στα τηλέφωνα. Εν τω μεταξύ, σε ερώτηση για το αν η ΔΕΗ έχει χάσει μεγάλο μέρος των πελατών της από τον ανταγωνισμό, ο κύριος Παναγιωτάκης σημείωσε ότι η εποχή του μονοπωλίου της επιχείρησης έχει περάσει, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η ΔΕΗ πουλά στις νέες εταιρείες φθηνά το ρεύμα της, καθώς βάσει μνημονιακής δέσμευσης 500.000 πελάτες πρέπει να περάσουν σε άλλους πάροχους. Δεν μας προβληματίζει ο ανταγωνισμός, μας προβληματίζουν ορισμένες πλευρές του ανταγωνισμού που όπως τότε υποχρεωνόμαστε να πουλάμε φτηνότερη ενέργεια στους ανταγωνιστές μας για να αποκτήσουν μερίδια της αγοράς. Από την άλλη πλευρά εμείς προσπαθούμε να εξυγχρονιστούμε και να γίνουμε μια πελατοκεντρική επιχείρηση και όχι το μονοπόλιο που ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρουμε ότι ο κόσμος μας εμπιστεύεται, ξέρουμε ότι ο κόσμος μας κάνει κριτική, ξέρουμε όμως ότι αυτό είναι κυρίως από αγάπη και από απέτηση να έχει καλύτερες υπηρεσίες. Και σε αυτό φροντίζουμε να ανταποκριθούμε στη νέα εποχή. Δεν βασιζόμαστε μόνο στο όνομά μας, αλλά στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.